Οι 11 ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές με επικεφαλής τον Τεντ Κρουζ του Τέξας είναι αποφασισμένοι. Την ερχόμενη Τρίτη θα μπλοκάρουν την επικύρωση των ψήφων των εκλεκτόρων στη Γερουσία και την επισφράγηση της νίκης Biden στις εκλογές πάση θυσία. Four of the lawmakers were just elected on the same ballot as President Trump. But they are not questioning the legitimacy of their victories. Οι 11 με τις ευλογίες του αντιπροέδρου Mike Pence ζητούν μια παράταση 10 ημερών στην επικύρωση του αποτελέσματος από το Κογκρέσο, ώστε να συσταθεί μια ειδική επιτροπή που θα διερευνήσει τις καταγγελίες για νοθεία στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Παρόμοια κίνηση ετοιμάζουν και 100 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές. Ωστόσο, τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, οι ψήφοι δεν επαρκούν για να πετύχει το εγχείρημά τους. That the bottom line is 18 days from now, Joe Biden and Kamala Harris will be in the White House. And that's true. That is absolutely true. This is just gamesmanship, politics at its worst. Το πρωτοφανές πολιτικό αδιέξοδο έχει φέρει στο Ναδίρ την αξιοπιστία Γερουσίας και Βουλής, το σπίτι της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνση Πελώση, και το σπίτι του Ρεπουμπλικάνου Προέδρου της Γερουσίας, Μίτς Μακόνελ, έπεσαν στα χέρια βανδαλιστών. The garage door was spray painted with political messages, including a crossed out 2K. That's an apparent reference to Congress's failed attempt to deliver $2,000 coronavirus relief checks. Ο Τραμπ πάντως φαίνεται να μην έχει πάρει καλά το γεγονός πως σε λιγότερο από 20 μέρες θα πρέπει να έχει μαζέψει τα πράγματα του από το Λευκό Οίκο. Με κάθε ευκαιρία μπαίνει στο Twitter και καλεί τους υποστηρικτές του να κατέβουν στη μεγάλη διαδήλωση που έχει προγραμματιστεί στη Washington στις 6 Ιανουαρίου, την ημέρα δηλαδή που το Κόγκρεσο θα επικυρώσει την νίκη Biden. Ρεπορτάζ του CNN αναφέρει πως παράτησε στα κρύα του λουτρού καλεσμένους που είχαν πληρώσει αρκετά χρήματα για να παραβρεθούν στο πρωτοχρονιάτικο πάρτι του στο Μαραλάγκο και απλά δεν εμφανίστηκε, αφήνοντάς τους με οικοδεσπότη τον δικηγόρο του Ρούντι Τζουλιάνι.